Με τη βοήθεια του Θεού μας πάντοτε, αδερφοί μου, και με την σκέπη της Παναγίας μας και δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνήρθημε και πάλι στον Ιερό Ναό δια να ακούσουμε Λόγον Θεού. Τα διάφορα γεγονότα όμως τα οποία εμφανίζονται καθεκά στην ημέρα μπροστά μας είναι αυτά τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά να προσέχουμε να μην πέσουμε σε παγίδα. Γνωρίζετε ότι όταν πάτε στο μεγάλο κατάστημα για να ψωνίσετε ή σε μικρό κατάστημα, όπου και αν πάτε, υπάρχουν πάνω στα τρόφιμα τα οποία αγοράζουμε γραμμές. Και αυτό το ονομάζουμε γραμμωτό σημείο του Αντιχρίστου. Πλην όμως ο Αντίχριστος, όταν δει ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παγίδα του, προσπαθεί να εφαρμόσει άλλη παγίδα. Και αυτήν τη στιγμή που μιλούμε, εντός λίγου χρονικού διαστήματος, θα φύγει αυτό και θα φέρει ο Αντίχριστος σε ένα άλλο σημείο, το οποίο θα είναι χειρότερο από το πρώτο, διότι αυτό θα είναι ύπουλο πλέον και θα προσπαθήσει ο Αντίχριστος να το βάλει στα χέρια πλέον, στην χείρα του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζουν και θα το εφαρμόσουν εντός λίγου χρονικού διαστήματος το οποίο θα καταγράφει το κάθε είδος και τον κάθε άνθρωπο με κωδικών αριθμών. Δηλαδή, ο κάθε ένας από εμάς αυτή τη στιγμή θα έχει έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα είναι στα χέρια του Αντιχρίστου. Θα έχει εκατομμύρια, λέγει, κωδικούς αριθμούς. Όλος ο κόσμος και όλα τα είδη τα οποία υπάρχουν θα τα κωδικοποιήσουν. Ο κωδικός αυτός αριθμός θα δίδεται από τον δορυφόρο και θα έρχεται εις τους ανθρώπους. Αυτοί λέγουν ότι είναι ευκολότερο να καταμετρούν τα είδη τα οποία μπορούν στα καταστήματά των, στα μεγάλα καταστήματα. Είναι ευκολότερο, λέγει, από το άλλο σύστημα, το γραμμωτό, και έτσι ολόκληρο το κατάστημα θα έχει κάθε είδος και έναν αριθμό. Η δυνατότητα αυτού του ελέγχου θα είναι αστραπιαία και θα γνωρίζει ο καθένας που έχει το κατάστημα πόσα είδη έχει από αυτό, πόσους αριθμούς δηλαδή, όχι είδη, τα είδη έχουν πλέον αριθμούς και θα ξέρει ότι τόσοι αγοράζονται στην πηγή, τόσοι δίδονται στον κόσμο και θα μετράται αυτομάτως το κατάστημά του εκεί, πόσα έδωκε την ημέρα και πόσα του έμειναν και πόσα θα βάλει την επόμενη ημέρα για να συμπληρώσει το κενό. Αυτή είναι η πρόφαση την οποία θα έχουν για να βάλουν το νέο σύστημα.
θα ελέγχει, λέγει, μέσω δορυφόρου, ανά πάσα στιγμή, πόσα προϊόντα βρίσκονται στην διαδρομή την οποία το αυτοκίνητο μεταφέρει αυτά, πότε φτάνουν εις τον προορισμό των και ποια τιμή θα έχουν όταν πλησιάσουν εκεί και πωληθούν. Αυτές τις ακρίβειες προσπαθούν να τις εφαρμόσουν τώρα και έρχονται με ταχύτητα να διαδοθεί εις όλον τον κόσμο από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη. Στα κεντρικά ευρωπαϊκά τράπεζας αναγκάστηκαν να αποκαλύψουν την πληροφορία αυτή ότι μέχρι το 2005, δηλαδή αυτό το χρόνο στον οποίο εμείς οδηγούμεθα, όλα τα χαρτονομίσματα θα έχουν αξιοποιηθεί με αυτό το σύστημα και φυσικά οι λόγοι που επικαλούνται είναι η ασφάλεια και η αποφυγή της πλαστογραφίας. Βλέπετε ότι ο Αντίχριστος σου δίδει την αφορμή, σου λέγει εδώ τα χρήματά σου δεν είναι ασφαλισμένα, άρα από εδώ και πέρα θα κάνουμε ένα άλλο σχέδιο για να είναι ασφαλισμένα τα χρήματά σου. Και τι επενόησε, λέει αυτή η τράπεζα της Ευρώπης, σε κάθε ένα χαρτονόμισμα το οποίο έχουμε, δεν ομιλεί για το νόμισμα το οποίο είναι εκτός χαρτονομίσματος, αλλά στο χαρτονόμισμα θα βάλει ένα μικροτσιπ. Ήδη αυτή τη στιγμή, εάν δοκιμάσετε, σας καλώ να το δοκιμάσετε αν θέλετε, αλλά μετά θα είναι άχρηστο. Δηλαδή αν πάρεις 5 ευρώ και το βάλεις σε αυτό το σύστημα το οποίο ονομάζεται αυτόματη θέρμασης, αυτό το μηχάνημα το οποίο θερμαίνει αμέσως και ψήνει, εάν το βάλεις μέσα θα πεταχτεί αυτό το μικροτσίπ και θα είναι άχρηστο πλέον το νόμισμα αυτό, το χαρτονόμισμα. Τα καταστήματα πρέπει να είναι πάντοτε φωδιασμένα με αυτό το σύστημα και καλό είναι να προειδοποιείται ο κόσμος, αλλά αυτό δεν θα το κάνουν, δεν θα το πράξουν, διότι ο κόσμος φοβούμενος τα επακόλουθα, δεν θα εισέρχεται μέσα στην διαδικασία αυτή. Αυτά τα μηχανήματα των μικροκυμάτων είναι αυτά τα οποία απεκάλυψαν το τι υπάρχει πάνω στο κάθε ένα χαρτονόμισμα, γιατί αυτόν τον λόγο, δεν ξέρω αν προσέξατε, δεν είναι ευλογημένα χρήματα. Ενώ όσο τα κρατάς χάνονται από τα χέρια σου. Ένα μυστηριώδες φαινόμενο, το οποίο μόλις τα πάρεις χάνονται, φεύγουν. Πού πηγαίνουν, διαρωτάται ο καθένας και λέει «Μα κρατούσα τόσα, τώρα δεν τα κρατώ, γιατί?» Και είναι τούτο ένα σημείο ότι τα χρήματα αυτά πλέον είναι έναν από τα σημεία του Αντιχρίστου, ο οποίος έρχεται για να εμφανιστεί εις τον κόσμο. Μόλις λέγει εδοκίμασα να δω αυτήν την αλήθεια, το χαρτονόμισμά μου ετείναξε κυριολεκτικά μέσα στο μηχάνημα αυτό των μικροκυμάτων και όταν το έβαλα δια δευτέρα φορά, λέει, δεν εκκινήθηκε καθόλου. Δηλαδή, αχρηστεύτηκε αυτό το μικροτσιπ
και έτσι έμεινε το χαρτονόμισμα άχρηστο. Εμείς τώρα γνωρίζουμε ότι αυτά τα χρήματα τα οποία χάνονται από τα χέρια μας δεν είναι ευλογημένα, δεν είναι η δραχμή μας την οποία είχαμε, αλλά και κάτι άλλο, ένα μυστικό το οποίο δεν γνωρίζουμε πως ο διάβολος εργάζεται. Αυτός ο κόσμος μένει απαθής, ενώ σου βλέπει ότι τούτο το χαρτονόμισμα το οποίο μας επέβαλαν δεν πιάνει τόπο, εν τούτες κανείς δεν διαμαρτύρεται. Φωνάζουν στους δρόμους ότι με αυτά τα χρήματα δεν είναι καλά, αλλά φωνές πολύ ολίγες. Δεν ξεσηκώθηκε ο κόσμος ολόκληρος. Εάν ο κόσμος όλος ήταν μονιασμένος, θα αναγκαζόντουσαν και αυτοί οι οποίοι κυβερνούν να πούνε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ανεχθούμε και επιστρέφουμε πίσω στη δραχμή μας. Πλην όμως βλέπεις αυτόν τον κόσμο απαθέστατο και σου λέει, εφόσον το δέχεται ο κόσμος, καλά είναι. Μεθαύριο θα έρθει άλλο σύστημα και μεθαύριο άλλο σύστημα και τέλος θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο οποίος ακριβώς θα σου πει τώρα, εγώ είμαι ο κυβερνήτης, εγώ είμαι ο Θεός, θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό, θα μετακινεί όρη, θα στέλνει νεκρούς και όλος αυτός ο κόσμος θα πέσει πίσω από τον Αντίχριστο. Να δούμε όμως περί αυτού του σημείου. Εκείνη την προφητεία την οποία είπε ο Κύριός μας, όταν τον ερώτησαν οι μαθητές πότε θα έρθουν αυτά όλα και τους είπαν ότι θα έρθει στιγμή κατά την οποία δεν θα μείνει λίθος επί λίθων, θα εξαφανιστούν τα πάντα και θα εμφανιστούν σημεία πολλά τα οποία θα προειδοποιούν τον κόσμο και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να σωθούν θα προσπαθήσουν να σωθούν. Εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να σωθούν θα τα βλέπουν όλα σημεία τα οποία είναι φυσικά, φυσικά σημεία. Ο Κύριος μας, όταν οι μαθητές του τον ερώτησαν, είπε μία προφητεία ο Θεός μας. Αυτός ο κόσμος λέγει, ο οποίος αύριο θα με ανεβάσει στο σταυρό, αυτός ο κόσμος θα πληρώσει ο ίδιος, διότι ήδη επεφορτίστη την κατάρα επί των όμων των. Είπαν ότι το αίμα αυτό του αθώου, τον οποίον είπε ο Πιλάτος ότι είναι αθώος, το αίμα αυτού εφημάστηκε επί τα τέκνα ημών. Ο Χριστός την χαρακτηριστική αυτήν προφητεία την είπε δια τους Εβραίους και δια τα Ιεροσόλυμα. Η προφητοκτόνος αυτή πόλης, η οποία εφώνευσε τους προφήτας, ελιθοβόλησε τους προφήτας, εσταύρωσε τον Χριστόν. Αυτοί όλοι, είπε ο Πανάγαθος Θεός, ότι πεσούνται στόματι μαχαίρας. Όλοι αυτοί οι οποίοι με σταύρωσαν, λέγει, όλοι αυτοί, δηλαδή οι Εβραίοι, οι οποίοι δεν με αγάπησαν αλλά με σταύρωσαν, θα περάσουν από μαχαίρι όλοι. Θα εχμαλωτιστούν στην συνέχεια όσοι ζήσουν εις όλα τα έθνη. Η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό των εθνών. Θα περάσουν πολλοί πολιορκητές από αυτήν την πόλη. Θα την πολιορκήσουν, θα την αφήσουν, θα έρθουν άλλοι δυνατότεροι, θα περάσει εις άλλα χέρια και ούτω καθεξής. Έως ότου
πληρωθώσει κερί εθνών. Θα φωνευτούν δηλαδή οι Ιουδαίοι, θα εχμαλωτιστούν, θα πολιθούν ως εχμάλωτοι σε ξένα έθνη, θα καταπατούνται υπό διαφόρων εθνών τα μέρη αυτά, έως ότου να πληρωθούν καιροί εθνών. Έως ότου να περάσει ακριβώς αυτό το οποίο οι ίδιοι το επεκαλέστησαν. Να αρχίσουμε από την καταστροφή των Ιεροσολύμων για να δούμε πώς επληρώθη το πρώτο το οποίο είπε ο Κυριός μας. Υπήρχαν η Ιερουσαλήμ κάτω από την δυναστεία της Ρώμης και επί των αυτοκρατόρων Ουσπασιανού και μετά άλλων, οι Ιουδαίοι εξεσήκωναν από καιρούς καιρών τον κόσμο και επίουν ανταρσίες εις τους κατακτητάς. Δι' αυτό περίμεναν να έρθει ο Μεσσίας για να τους σώσει και να γίνει βασιλεύς δικός των. Περίμεναν να έρθει ο Μεσσίας ως βασιλεύς του κόσμου τούτου για να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους και να τον έχουν βασιλέαν επί της γης. Και ενθυμηθείτε όταν τους εχόρτασε μέσα στην έρημο με 5 άρτους και 2 ψάρια, είδεν ο Κύριος την πρόθεσή των αυτή και έφυγαν από το μέσο τους, διότι ήθελαν να τον αρπάξουν και να τον ανακηρύξουν βασιλέα, να τους δίδει να τρώνε χωρίς να εργάζονται. Αυτό το οποίο έχουμε και σήμερα. Ο σημερινός άνθρωπος θέλει να μην εργάζεται και να έχει χρήματα στα χέρια του. Οι Εβραίοι όταν τους εχόρτασε με εκείνα τα 5 ψωμιά βρήκαν την ευκαιρία και λέγουν τώρα είναι ευκαιρία να έχουμε έναν τέτοιο βασιλιά όταν πεινούμε να μας σκορταίνει και έτσι να καθόμαστε να περνούν οι μέρες μας. Όμως η προφητεία την οποία ο Κύριος είπε από την ημέρα που τον εσταύρωσαν δεν πέρασαν πολλά χρόνια, 37 μόνο χρόνια πέρασαν και ο Τίτος, ο οποίος ήταν ο γιος του Ουσπασιανού, του αυτοκράτορου της Ρώμης, όταν επίησαν ανταρσίαν οι Εβραίοι για να τους διώξουν τους Ρωμαίους, κύκλωσαν την Ιερουσαλήμ με στρατεύματα και τους άφησαν εκεί μέσα πεινασμένους, διψασμένους. Δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα και όσοι επισκέφτεται την Ιερουσαλήμ δεν βλέπετε να είναι περιτυχισμένοι με τείχος πανύψηλο. Τότε κατεκρημνίστησαν τα πάντα βεβαίως, αλλά λέγει ο ιστορικός Ιώσυπος, ο οποίος κατέγραψε τα πάθη εκείνα τα οποία υπέφεραν, ότι δεν είχαν να φάνε και οι μητέρες κατέσφαζαν τα τέκνα των και τα έτρωγαν. Έφτασε σε αυτό το σημείο το μεγάλο. Η πόλη έπεσε και όταν εισήλθαν μέσα τα στρατεύματα των Ρωμαίων επικολούθησαν φοβερά σφαγή. Εκείνο το οποίο είπε ο Κύριός μας, πεσούνται στόματι μαχαίρας. Μυριάδες πολλές, λέγει, Εβραίων εσταυρώθησαν την ημέρα εκείνη και εκτελέστηκαν επάνω σε σταυρούς, όπως εσταύρωσαν τον Κύριό μας κατά τον ίδιον τρόπο. Οι σταυρώσεις οι οποίες εγένοντο εσταμάτησαν σε ένα σημείο όταν δεν υπήρχαν ξύλα πλέον να κάνουν σταυρούς.
την ημέρα εκείνη που εισήλθαν μέσα τα ρωμαϊκά στρατεύματα του Τίτου, εσφάγισαν 1.000.000 άνθρωποι και σταυρώθησαν, και όσοι εγλίτωσαν επολύθησαν ως ζώα εις τις αγορές και εχμαλωτίστησαν εις πάντα τα έθνη. Από το 70 μετά Χριστόν έως το 1947 αυτός ο λαός έτρεχε δεξιά και αριστερά για να έβρει τόπον διαμονής και δεν έβρισκε. Οι πάντες τους κατεδίωκαν, δεν ήθελαν να ακούσουν το όνομα των Εβραίων, μέχρι το σημείο που ήρθεν ο Χίτλερ και θέλησε να τους εξαφανίσει παντελώς από τις γης. Να μην μείνει ούτε ένας. Δι' αυτό εφεύρεν τους φούρνους, τους οποίους έπιανεν εκείνον τον κόσμο και τους έβαζε μέσα και τους έψινε και τους έκανε σαπούνι. Το λίπος το ανθρώπινο το μετέβαλε σε σαπούνι. Η πόλη σε κατεστράφει ολοσχερός, ο δε ναός εξεθεμελιώθη παντελώς και επαλήθευσεν η φράσεις του Κυρίου μας προς τους μαθητάς, ότι ου καφεθίσετε, λέγει, όδε λίθος επιλίθων. Ο ιστορικός Ιώσυφος λέγει ότι εσπάρει με αλάτι και έβαλε άρωτρα και αρωτρίασαν αυτήν την πόλη. Μετά από την καταστρεπτική αυτήν μανία των Ρωμαίων, επί Ουσπασιανού και Αδριανού, οι Εβραίοι οι οποίοι διασώθησαν διασκορπίστησαν στα τέσσερα σημεία της γης και η Ελλάδα δεν ήταν απαθής σε αυτό το σημείο, είχε πλήθος Εβραίων και μάλιστα εθυσιάστησαν οικογένειες και σπίτια ξετινάχθησαν, κατεστράφησαν από τους Γερμανούς, διότι εφύλαταν έναν Εβραίο μέσα. Εμείς εδώσαμε τη ζωή μας δι' αυτούς τους Εβραίους και όμως αυτοί οι Εβραίοι μας κυνηγούν μέχρι σε αυτή τη στιγμή και θα μας κυνηγούν έως ότου να τους δώσει ο Πανάγαθος Θεός τη χάρη του να επιστρέψουν. Εκείνον τον οποίον εσταύρωσαν δεν θέλουν να ακούσουν το όνομά του, και εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν αυτόν τον εσταυρωμένον και φέρουν το όνομα χριστιανοί δεν θέλουν να μας αντικρίσουν, αδερφοί μου. Τούτο είναι το μίσος του. Τούτο είναι το σημείο της έχθρας το οποίο βασιλεύει μέσα τους. Εμείς όμως τους αγαπήσαμε, τους αγαπούμε και θα πληρωθεί εκείνο το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα έρθει η στιγμή κατά την οποία ο Πανάγαθος Θεός θα τους δώσει ζήλια, λέγει, να ζηλεύουν. Να ζηλεύουν, ποιο θα ζηλεύουν? Θα ζηλεύουν τον κόσμο ολόκληρο. Και βλέπετε όταν γίνεται μεγάλη εορτή της γεννήσεως του Χριστού μας, Χριστούγεννα, είτε πρώτη του έτους, είτε Ανάσταση του Κυρίου μας, όλος ο κόσμος θριαμβευτικά πλέον γεμίζει από φώτα και οι Εβραίοι μένουν εις το σκότος και θα δώσει ο Πανάγαθος Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, ζήλιαν σε αυτό το έθνος να ζηλέψουν και να πούν, μα αυτόν τον οποίο εμείς σταυρώσαμε, όλος ο κόσμος τον αγαπά, εμείς πώς εμείναμε εδώ? Και θα τους ανακαινήσει την σκέψη ο Πανάγαθος Θεός, διότι παρόλο ότι τον εσταύρωσα, τους αγαπά, αδερφοί μου. Αγαπά τόσο πολύ αυτό το έθνος ο Κύριος μας, ούτως ώστε το περιφυλάττει ως κόρην οφθαλμού. Γιατί? Διότι αυτοί εκράτησαν εις τον κόσμο την μονοθεία. Όταν ο κόσμος μετά από τον κατακλυσμό έπεσαν εις τα είδωλα,
εκείνοι εκήρυταν μόνον έναν Θεόν αληθινό. Και ο Πανάγαθος Θεός, επειδή τους είδε και εκράτησαν το όνομά Του, τους αγαπά, διότι εγέννησαν προφήτας, βασιλείς, κριτάς, εκλεκτούς, και μέχρι σώτου εγεννήθηκε ο Χριστός από αυτούς, από τους Εβραίους, από την φυλή του Ιούδα. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια πώς έγινε αυτό. Το 363 μετά Χριστό, οι Εβραίοι προσπάθησαν να ξανακτήσουν την πόλη και δει τον ναόν του Σολομώντος. Έκανα μια τεραστία προσπάθεια. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός δεν επέτρεψε να χτιστεί ο ναός αυτός και ονομάζεται το Βδέλυγμα Ιερουσαλήμ. Αυτός ο ναός των Αγαρινών, αυτό το τέμενος του Ομάρ, αυτό κάθεται επάνω ακριβώς στον ναό του Σολομώντος και ονομάζει η Αγία Γραφή τούτο το πράγμα Βδέλυγμα, δηλαδή μόλυνση, που μολύνεται ο τόπος, διότι είναι ειδωλολάτρες αυτοί, τους βλέπετε μέχρι σήμερα, ενώ όσο πολεμούν, αλλά σκοτώνουν και σκοτώνονται. Δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό. Λέγει, όταν σκοτώσεις, λέγει, τους Εβραίους, θα πάσεις στον παράδεισο. Οι Εβραίοι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν πλέον το έθνος τους, διότι ο Θεός τους το έδωσε και ο Θεός είπε ότι εγώ θα τους μαζέψω από όλον τον κόσμο, λέγει, και θα ξανακάνουν πάλι την ειδική των προσωπική αξία, την οποία ο Θεός τους επεφύλαξε. Δεν τα καταλαβαίνουν όμως αυτά οι Παλαιστίνοι και θέλουν να τους εξαφανίσουν. Φεύγουν, δεν φεύγουν ποτέ, διότι έως ότε να πάρει μια στροφή ο Παλαιστίνιος, ο Αγαρινός, του Εβραίου το μυαλό του παίρνει 1000 στροφές. Μπορεί τώρα να τα βάλει με τον Εβραίο, αλλά μένει εκεί, βάζουν τα παιδάκια μπροστά, σκοτώνονται για να διώξουν τους Εβραίους. Δεν πρόκειται να τους διώξουν ποτέ. Όταν λοιπόν προσπάθησαν να ξαναπτύσσουν τον ναό τους οι Εβραίοι το 363 μετά Χριστό, συνέβησαν πολύ φοβερά πράγματα, γεγονότα. Μόλις συγκεντρώθησαν οι εργάτες και ήρθαν να σκάβουν εκεί στα ερείπια, έγινε το φοβερός σεισμός. Εσύστησαν τα πάντα εκεί. Προσπάθησαν να βάλουν τα θεμέλια, αλλά ματέως. Όσες φορές τόλμησαν να θέσουν θεμέλιον λίθων, τώρα ήδη τον έχουν τον θεμέλιον αυτό, λίθων τον έχουν έτοιμον για να θεμελιώσουν τώρα εις τους καιρούς μας που ζούμε τον ναόν του Σολομώντος. Όσες φορές τόλμησαν να θέσουν θεμέλιον επάνω σε εκείνο το μέρος, μία καυτή άμμος η οποία έκαιε, εξεπηδούσε από εκείνο το μέρος. Κατέκαιε τους εργάτες, τους κατεπλήγωνε και έφευγαν κατατρομαγμένοι. Εκτινάσσοντο φλόγες από τη γη, εκεί που προσπάθησαν να θεμελιώσουν τον ναό. Και εκείνοι κατεκαίοντο και έφευγαν. Διεσκορπίστησαν καταπληγωμένοι κακήν κακός. Και από τότε αφήκαν αυτήν την προσπάθεια και δεν έκαναν τίποτε άλλο. Μάρτης αυτόπτης αυτής της υποθέσεως ήταν ο συγγραφεύς Αμμιανός Μαρκελίνος.
και άλλοι πολλοί οι οποίοι κατέγραψαν αυτά τα γεγονότα. Το 1947 επέτυχαν επιτέλους να εγκριθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αυτό το άνομο δημιούργημα το οποίο υπάρχει, το οποίο δίδει αδικίες συνεχώς στον κόσμο και κάποια ημέρα θα εξαφανιστεί και αυτό, όπως εξαφανίστηκε και η Κοινωνία των Εθνών. Είχαν κάνει μια άλλη οργάνωση την οποία ονόμασαν Κοινωνία των Εθνών και η οποία κατεστράφει, διότι όταν συνήλθαν είπαν ότι όλα τα βάλαμε, το Σύνταγμα το εβάλαμε, το οποίο αποτελείται από 15 εκατομμύρια λέξεις. Και ένας από αυτούς είπε ότι όλα τα βάλαμε, λέγει, σε αυτήν την συμφωνία, σε αυτό το Σύνταγμα, το οποίο ονομάζεται Κοινωνία των Εθνών, μόνον δεν εβάλαμε την Αγία Γραφή. Μόλις σήκωσαν όλοι αυτοί, εξεσηκώθηκαν και είπαν ομόφωνα, δεν μας χρειάζεται. Και έτσι ο Πανάγαθος Θεός ετιμώρησε αυτήν την Κοινωνία των Εθνών και διαλύθη στα εξών συνετέθη. Μετά τα αυτά έγινε Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αλλά αυτός ο οργανισμός δεν δίδει ποτέ δικαιοσύνη, μόνον αδικία. Και αυτή η αδικία ανεβαίνει στο θρόνο του Θεού και ο Θεός θα τους εξαφανίσει και αυτούς όπως εξαφάνισε την πρώτη εκείνη ομίγυρη. Ύστερα από 2.000 χρόνια ο Πανάγαθος Θεός έβαλε αυτόν τον οργανισμό και ενέκρινε να ιδρυθεί έθνος εις τους Εβραίους, ίδρυσης Ισραηλιτικού κράτους. Είναι και αυτό μέσα εις τα σημεία των καιρών. Ένα από τα σημεία τα οποία ακριβώς προμηνύουν την έλευση του Αντιχρίστου είναι και η ίδρυση Ισραηλιτικού κράτους. Αυτός ο Αντίχριστος ο οποίος θα έρθει, ποιος είναι? Πολλοί ομιλούν περί Αντιχρίστου, πολλά ακούγονται περί Αντιχρίστου, αλλά τι γνωρίζει ο κόσμος περί του Αντιχρίστου? Τι είναι αυτός ο Αντιχριστός επιτέλους? Αντίχριστος ομολογεί η φράση αυτή ότι δεν πιστεύει στον Θεό των αληθινών. Και ο Άγιος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή λέγει στο στίχο, στο κεφάλαιο 2:18, ότι πολλοί αντίχριστοι, λέγει, υπάρχουν σήμερα. Αλλά εδώ δεν ομιλεί ο Άγιος Ιωάννης περί Αντιχρίστου, αλλά περί Αντιχρίστων. Δηλαδή ομιλεί περί των ανθρώπων της αμαρτίας. Όποιος είναι, λέγει, εναντίον του Θεού, όποιος πηγεί την αμαρτία, λέγει, είναι Αντίχριστος. Αλλά εδώ η Αγία Γραφή ομιλεί περί ενός Αντίχριστου, ένας Αντίχριστος. Αυτοί οι αντίχριστοι είναι οι άθεοι που απορρίπτουν τον Θείο Νόμο του Θεού και ακούεις, αδερφέ μου, αυτούς τους αντιχρίστους να επιτίθενται με λύσαν εναντίον του Θεού μέχρι αυτής της στιγμής που μιλούμε το Λόγο του Κυρίου μας, το Λόγο του Θεού. Οι αντίχριστοι είναι πολλοί. Ο αντίχριστος όμως είναι ένας και μοναδικός. Επάνω στη γη εμφανίστησαν πολλοί αντίχριστοι από την ημέρα που εσταύρωσαν οι Εβραίοι τον Χριστό μας. Ο αντίχριστος όμως αναμένεται να έρθει. Ο αντίχριστος είναι άνθρωπος ο οποίος θα δεχθεί μόνος του, χωρίς να τον βιάσει κανένας, θα δεχθεί ολόκληρον τον σατανάν μέσα του.
Θα γίνει δηλαδή φωλεά του διαβόλου, ολοκλήρου της κολάσεως. Αν είναι δυνατόν να φανταστούμε μια κόλαση ολόκληρη να κατοικεί μέσα σε έναν άνθρωπο. Τώρα κατοικούν, σήμερα που μιλούμε, κατοικούν μέσα στον άνθρωπο πολλοί δαίμονες. Πολλοί δαίμονες, όχι όλοι οι κόλασεις. Όταν ακούεις έναν άνθρωπο και βλασφημεί τον Θεό, μην νομίζεις ότι είναι αυτός που βλασφημεί τον Θεό. Είναι ο διάβολος που κάθεται μέσα του. Όταν εσχρολογεί ένας άνθρωπος, μην νομίζετε ότι είναι αυτός που εσχρολογεί. Ο διάβολος που κάθεται μέσα του, αλλά είναι ένας διάβολος, δύο, τρεις, μία λεγεών. Εδώ εις τον Αντίχριστον θα κατοικήσει ολόκληρος η κόλασης. Θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κουβαλεί πάνω του ολόκληρον τον σατανά. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Θα είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, θα είναι ο Υιός της απολίας. Αυτό το κήρυγμα το οποίο κάνουμε σήμερα, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, θα αντίκεται εναντίον του νόμου του Θεού, θα υπερέρεται. Είναι ο άνθρωπος που υπερέρεται, είναι ο άνθρωπος ο εγωιστής, ο υπερήφανος, αυτός ο οποίος τα ξέρει όλα. Κανένας άλλος δεν ξέρει τίποτε. Είναι αυτός ο οποίος θέλει να εμφανίζεται, θέλει να παρουσιάζεται, θέλει να γίνεται αντικείμενος συζητήσεως. Είναι αυτός ο οποίος ακριβώς αντίκεται εις την φράση του Κυρίου μας που είπε ότι εγώ κατοικώ μόνο μέσα εις τους ταπεινούς ανθρώπους. Αυτός ο σατανάς, ο άνθρωπος αυτός, λέγει, θα χτίσει τον ναό του Σολομώντος. Και όταν χτιστεί, λέγει, ο ναός αυτός, θα εισέλθει μέσα, λέγει, και θα καθίσει στον θρόνο, τον οποίον θα έχει ο ναός εκείνος, ο καλής ναός, και θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Αποδεικνύνται εαυτόν ότι εστί Θεός. Και είναι τούτο το οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, στο κεφάλαιο 2, 3 μέχρι 4. Θα είναι δηλαδή άνθρωπος ο Αντιχριστός κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Θα προσέξουμε εδώ, αδερφοί μου, μην τυχόν τελευταίως ενθυμίστε ότι εμφανίστε ένας Αντίχριστος στην τηλεόραση που έκανε τις πανουργίες του εκεί και έπεσε όλος ο κόσμος και έλεγα μα τι κάνει αυτός, τούτος είναι κάτι άλλο. Ο Αντίχριστος όταν έρθει θα κατεβάζει φωτιάν από τον ουρανό, θα θεραπεύει τους αρρώστους, θα δίδει φως στους τυφλούς, θα σηκώνει τους παραλύτους, θα καθαρίζει τους λεπρούς, θα ποιεί θαύματα τα οποία θα φέρουν έλεγχον στον κόσμο και να λένε «Μα αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Χριστός». Δεν ήταν εκείνος τον οποίον εσταύρωσα. Αυτός είναι. Και όλος ο κόσμος θα πλανηθεί και θα μείνουν μόνον εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν την Αγία Γραφή, ακούουν το Λόγο του Θεού, προσέχουν στα κηρύγματα, προσέχουν στους λειτουργούς του Θεού, οι οποίοι κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Χριστός θα είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που θα δεχθεί πέρα για πέρα τον σατανά μέσα του, δηλαδή ολόκληρον την κόλαση, και θα κυβερνήσει την γη για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δια ποιο λόγο ο Πανάγκαθος Θεός θα επιτρέψει αυτή τη στιγμή, θα έρχεται μέσα μας ένα ερώτημα, γιατί δεν τον εξαφανίζει ο Θεός και θα τον αφήσει να έρθει στον κόσμο να παρασύρει ψυχές και να τις πάρει στην κόλαση. Δεν έχει τη δύναμη ο Θεός
να τον εξαφανίσει τον Αντίχριστο χωρίς να έρθει, χωρίς να εμφανιστεί. Έχετε δύναμη ο Θεός, αλλά γιατί το επιτρέπει να έρθει? Εδώ είναι το ερώτημα. Το ερώτημα τούτο είναι πολύ μεγάλο, αδερφοί μου, και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα για να δούμε τους λόγους τους οποίους ο Πανάγαθος Θεός έχει εις την εξουσία Του και θα επιτρέψει να έρθει ο Αντίχριστος. Ο παντογνώστης Θεός γνωρίζει την προαίρεση του Αντιχρίστου, δηλαδή ολόκληρο το σχέδιό Του. Είναι ο πάνσοφος Θεός και ο παντογνώστης Θεός που γνωρίζει και τα βάθη της καρδίας του καθενός από εμάς. Αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε ο ένας τον άλλον, αλλά ο Πανάγαθος Θεός βλέπει την καρδία του καθενός από εμάς. Τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή που ακούει αυτά τα λόγια, πώς τα δέχεται, αν τα κρίνει, αν τα επιδοκιμάζει, αν τα απορρίπτει. Δεν είναι όπως εμείς οι άνθρωποι ο Θεός. Ο Θεός είναι ο παντογνώστης. Ο άνθρωπος αυτός, ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν γνωρίζει τον εαυτό του. Να προσέξουμε, μην νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας δεν τον γνωρίζουμε. Εκείνος που γνωρίζει τον εαυτό μας είναι ο Πανάγαθος Θεός. Θα επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός, λέγει, να έρθει ο Αντίχριστος, διότι είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Δεν μετανοεί ο άνθρωπος. Δι' αυτό, επειδή είναι αμετανόητος, εκήρυξεν και αποστασίαν από τον Θεό. Δια την αποστασία του ανθρώπου θα επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός να έρθει ο Αντίχριστος. Διότι ο Αντίχριστος, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα εμφανιστεί, λέγει, εν της απολυμένης, μέσα σε αυτούς οι οποίοι δεν θα γνωρίζουν τον Θεό ως ευεργέτη που εσταυρώθηκε για μας για να μας σώσει, που μας δίδει όλα του τα αγαθά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι αυτοί τα δημιούργουν. Εγώ, λέγει, έκτισα το σπίτι μου, εγώ αγόρασα τα κτήματά μου, εγώ έχω τα χρήματα. Δεν ξέρουν ότι φωνάζει ο Θεός και λέγει ότι χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Δεν γνωρίζουν ότι ούτου θέλοντος ουδέ του τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού. Ο άνθρωπος νομίζει ότι τα δημιουργεί μόνος του. Και ξέρετε, αδερφοί μου, εάν υψώσαμε το δίχτυ της χειρός μας, δεν μπορούμε να κλείσουμε το δάχτυλο αν δεν θέλει ο Θεός. Όταν λέγει τρίχα από την κεφαλή σου δεν πέφτει, παιδί μου, λέγει, εάν δεν θέλω εγώ. Και αυτό το αγνοούν οι άνθρωποι και νομίζουν ότι τα δημιουργούν αυτοί και μόνον αυτοί. Αμετανόητος λοιπόν ο άνθρωπος, θα επιτρέψει ο Θεός να έρθει ο Αντίχριστος για να τον καταλάβει ένας φόβος, ίσως μετανοήσει και σωθεί. Οι αμετανόητοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε ήρχετο είτε δεν ήρχετο ο Αντίχριστος, δεν επρόκειτο να πιστέψουν στον Χριστό και να σωθούν, διότι δεν έχουν αγαθήν προαίρεση. Αδερφοί μου, ο ομιλώνης ημάς είναι μάρτης πολλών περιστάσεων ανθρώπων οι οποίοι είχαν μέσα τους αγαθήν προαίρεση δι' ενός λόγου ή δι' ενός κηρύγματος ή δι' ενός ατόμου ή δι' ενός περιστατικού στη ζωή των, είτε ασθένεια λέγεται, είτε χαρά, είτε θαύμα. Βλέπουμε αυτοκίνητα να πέφτουν από το βάθος του κρυμνού όπου επήγαιναν στο δρόμο
και όμως να μην παθαίνουν τίποτε. Κάτι τέτοια συγκλονιστικά επιτρέπει ο Πανάγαθος Θεός για να μετανοήσει ο άνθρωπος. Και συνήντησα ανθρώπους μετά από ένα θαύμα στην ηλικία των 80 ετών που δεν εξομολογήθησαν ποτέ στη ζωή τους. Δεν εκοινώνησαν ποτέ στη ζωή τους. Μετά από ένα τέτοιο θαύμα το οποίο επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός ή μια ασθένεια την οποία έλεγαν οι γιατροί ότι είναι ανίατος να θεραπεύονται, να προσέρχονται στο μυστήριο το μέγα της μετανοίας, να μετανοούν, να κοινωνούν και μετά να φεύγω για τον άλλο κόσμο. Δηλαδή επερίμεναν την είσοδο στον παράδεισο, το εισιτήριο για να μπουν στο τρένο που φεύγει αστραπιαίως για τον ουρανό. Δεν θα λησμονήσω όταν βρισκόμουν πάνω από τους ασθενείς με τη χάρη του Θεού μας, όταν εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος 83 τόσων ετών, ένα γεροντάκι το οποίο ήταν μέσα στο νοσοκομείο και ήταν κλητήρας, μετέφερε από γραφείο σε γραφείο τα αποτελέσματα τα οποία οι γιατροί ήθελαν να μεταφέρουν στον κανονικό τόπο. Όταν είδα αυτήν την ψυχούλα, λέω, για να σε ρωτήσω, του λέγω, εξομολογήθηκες ποτέ σου? Μόλις του είπα αυτό, στάθηκε και με έβλεπε. Του λέω, τι βλέπεις? Επέρασαν από εδώ, λέγει, ιερείς και ιερείς, αλλά κανείς δεν μου έκανε του την ερώτηση. Του λέγω, θα μιλήσουμε πατέρας με παιδί και αδερφός με αδερφόν και φίλος με φίλο. Ναι, λέγει, είμαι στη διάθεσή σου. Εξομολογήθηκε, εκοινώνησε και φύγε. Περίμενε ο Πανάγαθος Θεός τη στιγμή εκείνη. Δι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλή προαίρεση, αλλά δεν ήκουσαν λόγων Θεού, δεν έτυχε τίποτα στη ζωή του και ο Πανάγαθος Θεός θα πάρει τον δρόμο της σωτηρίας του ανθρώπου αυτού. Θα έβρει τρόπον ο Πανάγαθος Θεός να τον ξυπνήσει από την αδιαφορία και να τον βάλει στη μετάνοια και τον παράδεισο. Μην ξεχνάτε όταν χτίζαμε τον ναό, εδώ σας το είπα και άλλοτε, ότι είχαμε προσκλήσεις και τα σεδίδαμε στον κόσμο να πάρουμε καμιά δεκάρα να χτιστεί αυτό το κτίριο το οποίο βλέπετε από το ειστέρημα του κόσμου. Μία ψυχή από εδώ, από τα παιδιά του Θεού, πήρε ένα μπλοκάκι για να δώσει μια πρόσκληση και έφτασε σε ένα δικό του πλάσμα, το οποίο κάθεται στο καφενείο. Του λέγει, πάρε τούτο την πρόσκληση και δώσε ό,τι γράφει πάνω για τον ναό. Φύγε, λέγει, με τους παπάδες, δεν θέλω ούτε να μιλώ. Δεν φεύγω, του λέγει, αν δεν το πάρεις αυτό και να μου δώσεις τούτο που γράφει πάνω, δεν φεύγω από εδώ. Αυτός, για να ξεφορτωθεί, πήρε την πρόσκληση και έδωκε ένα χιλιάρικο τότε. Ένα χιλιάρικο τότε είχε αξία. Μετά λίγες ημέρες πεθαίνει. Όταν πέθανε, έρχεται στον ύπνο αυτής που του έδωκε την πρόσκληση και της λέγει, τούτη την πρόσκληση την κρατώ, αυτή με έσωσε. Αν δεν την έδιδα δεν θα είχα τίποτε, λέγει, αλλά αυτό με έσωσε. Ο Πανάγαθος Θεός περιμένει, αδερφή μου, και την ελαχίστη αυτήν κίνηση την οποία ονομάζει καλή προαίρεση. Κατεξοχήν όμως, όταν έρθει ο Αντίχριστος και θα επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός να έρθει, είναι δια των έλεγχων των Ιουδαίων και την ασέβεια την οποία έχουν. Θα επιτρέψει ο Θεός να έρθει αυτός δια να ελεγχθούν οι Ιουδαίοι.
Πρώτα-πρώτα οι αμετανόητοι ίσως μετανοήσουν, δεύτερον ο έλεγχος των Ιουδαίων και τρίτον λέγει θα αποτελέσει αναντήρητον της αγνωμοσύνης αυτών των Ιουδαίων. Δεν θα μπορούν να δικαιολογηθούν. Δι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος είπε ότι εγώ ήρθα στον κόσμο εν το όνομα του Πατρός μου και ου λαμβάνεται με, τους ήλεχεν ο Πανάγαθος Θεός όταν τους ομιλούσε. Εάν άλλος έρθει εν το όνομα το ιδίο, εκείνον λείψεστε. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ομιλούμε δια τον Χριστόν. Εισέρθετε αν έχετε την καλοσύνη μέσα σε ένα γραφείο μορφωμένων ανθρώπων, είτε μέσα σε μια τράπεζα, είτε μέσα σε ένα δημόσιο ίδρυμα, μέσα που κάθονται όλοι οι μορφωμένοι στα γραφεία τους κτλ. Μίλησε για το Θεό και θα δεις όλες τις ειρωνίες του κόσμου να πέφτουν επάνω σου, όλα τα γέλια, και θα λέγουν ότι τούτος τρελάθηκε, δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει τι λέει, γιατί ομίλησε δια τον Χριστό. Αυτή είναι η κατάσταση των απολυμένων, λέγει. Ήρθα, λέγει, εξ ονόματος του Πατρός μου και δεν με δέχθηκατε, με σταυρώσατε, με ονομάσατε ψευδομεσσία και τώρα, αυτή τη στιγμή, ο καθένας που ζητά το δικό του το συμφέρον, θα τον δεχθείτε αυτόν ο οποίος θα έρθει αντί εμού. Όταν έρθει ο Αντίχριστος και δεν θα υπάρχει το ψωμί, δεν θα υπάρχει το φαγητό και θα σου πει πάρε τον αριθμό μου για να σου δώσω εγώ φαγητό και εγώ ψωμί και εγώ νερό θα σου δώσω, αυτό το έρημο το συμφέρον, αυτό το κακό συμφέρον, αυτή η κακία του κόσμου, θα σου πει εγώ θα αφήσω τα παιδάκια μου να πεθάνουν. Τι και αν πάρω την σφραγίδα με το 666, τι θα πάθω. Στην καρδιά μου, λέγει, όταν έχω τον Χριστό, να παίξω όσες σφραγίδες θέλεις βάλε μου, από πάνω μέχρι κάτω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και προσέχετε να δείτε τι πανουργίες κάνουν αυτοί οι οποίοι σήμερα μεταδίδουν αυτό το σήμα του Αντιχρίστου, αυτών των αριθμών, στα σημέρες μας έχει μεταδοθεί πολύ, αδερφοί μου. Χρόνια πέρασαν, αιώνες πέρασαν. Η Αγία Γραφή είναι 2000 χρόνια γραμμένη και γράφει μέσα αυτών των αριθμών 666. Παρήρθαν τα έτη, παρήρθαν πόλεμοι, παρήρθαν καταστασίες. Τώρα στα σημέρες μας που βρισκόμεθα, ένα περίεργο πράγμα, αυτός ο αριθμός έχει μεταδοθεί αστραπιαίως και εις όλα τα έθνη και εις όλο τον κόσμο, στην Αμερική να έχουν χτίρια ολόκληρα στα οποία να γράφουν πάνω τον αριθμό 666. Πάνω εις τις γέφυρες, πάνω εις τα δοχεία των σκουπιδιών, πάνω εις τα γεφύρια, πάνω εις τους δρόμους 666 και όλο και αναφέρεται αυτός ο αριθμός. Δεν είναι ένα μυστήριο, δεν είναι ένα σημείο του Αντιχρίστου. Τα βλέπει ο κόσμος, γελά. Δεν μπορεί να γελάς με τέτοια πράγματα, τα οποία είναι εις βάρος της ψυχής μας. Προσπάθησε να σωθείς. Επιτρέποντας λοιπόν ο Πανάγαθος Θεός να έρθει ο Αντίχριστος, έχει την ειδική του αγαθότητα και τα δικά του βουλάς. Εκείνος ο οποίος είναι με τον Χριστό, όσοι αντίχριστοι και αν έρθουν δεν θα φύγει ποτέ από τον Χριστό. Εκείνος ο οποίος έχει καλή προαίρεση θα σωθεί και έτσι τα πράγματα ο Πανάγαθος Θεός δεν κάνει ποτέ λάθη. Εμείς θέλουμε να μην εμφανιστεί ο Αντίχριστος, αλλά εκείνος από ψηλά λέγει για να σώσω τα παιδιά μου, διότι δεν βλέπει για ένα παιδί ο Θεός, βλέπει όλον τον κόσμο. Θέλω, λέγει, πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δεν μπορεί ο άλλος να υψώνει το κεφάλι του και να λέγει ότι τα γνωρίζει όλα. Ο Θεός λοιπόν θα ποιήσει την τελευταία του προσπάθεια για να βοηθήσει τους αμαρτωλούς ανθρώπους για να σωθούν
και επιτρέπει την έλευση του Αντιχρίστου, μήπως ορισμένοι αντικρίζονται στον ίδιο τον σατανάν πλέον, με όλη του την κακότητα, με όλη του την πονηρία, ίσως μετανοήσουν. Αυτό είναι ότι θα έρθει ο Αντιχριστός. Πόθεν είναι η καταγωγή του? Να ερευνήσουμε, να δούμε από πού θα έρθει αυτός ο Αντιχριστός. Ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε 12 παιδιά, τα οποία αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, και τα τελευταία ημέρας του θανάτου του τα εκάλεσε και είπε εις όλα προφητείες, προφητικώς ομίλησε στα παιδιά του. Δηλαδή, τα σεσχάντας ημέρας τι θα γίνει στον κόσμο. Συνάχθητε, λέγει στα τέκνα του, είναι αναγγέλω ημίν, τι απαντήσει ημίν επεσχάτων των ημερών. Όταν λέγει επεσχάτων των ημερών, εννοεί την έλευση του Κυρίου μας δια να κρίνει τον κόσμο. Εδώ μιλεί προ Χριστού ο Πατριάρχης Ιακώβ, έβλεπε τον Χριστό να γεννάται στον κόσμο, να κηρύττει τη σωτηρία του κόσμου, να σταυρώνεται, να αποθνίσκει, να ανασταίνεται και να βλέπει τους οπαδούς του και να χαίρεται η ψυχή του, διότι θα αγαπήσουν τον Χριστό οι ψυχές οι περισσότερες και άλλες δεν θα τον αγαπήσουν, και φτάνει στο σημείο κατά το οποίο λέγει ότι θα σας αναγγείλω προτού έρθει να κρίνει τον κόσμο τι θα πάθετε. Και τι λέγει? Μία από τις προφητείες αυτές που είπε ο Πατριάρχης Ιακώβ αναφέρεται στον Αντίχριστο. Για τον Χριστό ομιλεί στο παιδί του τον Ιούδα. Δια τον Αντίχριστο ομιλεί στον ιόν του τον Δαν. Και λέγει εις τον Δαν ότι κρινεί τον λαόν αυτού, αυτός ο Δαν, οσί και μία φιλία εν Ισραήλ, και γεννηθεί το Δαν όφης εφοδού, καθήμενος επί τρίβου, δάκνων πτέρναν υπού και πεσίτε ο υπεύσης τα οπίσω, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Ο Αντίχριστος θα είναι ως εκ τούτου Εβραίος. Θα προέρχεται από την φυλή του Δαν και θα είναι αυτός ο οποίος ακριβώς θα φέρει την αναστάτωση στον κόσμο ολόκληρον. Όταν διαβάσουμε την γένεση στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης το οποίο λέγει Γενέσεως το ανάγνωσμα, θα δείτε, όσοι μπορείτε να κρατήσετε τους αριθμούς, να ελέγξετε αυτό, στο 49ο κεφάλαιο, εις τον πρώτο στίχο και εις τον 10ο και 18ο, 16 μέχρι 18. Θα διαβάσετε εκεί περί του Αντιχρίστου, τι είπεν εις το παιδί του το Δαν. Ο διάβολος δια του Αντιχρίστου θα πτερνίσει την εκκλησία του Κυρίου, ιδίως κατά τα σημέρας του Αντιχρίστου. Τι είναι τούτο? Η εκκλησία θα συγκλονιστεί, αδερφοί μου. Όταν ομιλούμε την εκκλησία, ομιλούμε για τον ναό, για τα παιδιά του Θεού, όχι για το κτίριο, για τα παιδιά του Θεού. Θα συγκλονίσει την εκκλησία, λέγει, του Χριστού ο Αντίχριστος. Δηλαδή θα κατασκανδαλίσει τους πιστούς. Θα βλέπουν οι πιστοί πράγματα τα οποία θα κατασκανδαλιστούν και θα λέγουν, μα αυτή είναι η εκκλησία, μα αυτό διδάσκει επιτέλους η εκκλησία, μα αυτή είναι η εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. Και θα διερωτάται ο κόσμος, έως ότου να φτάσει στο σημείο
να συντρίψει, λέγει, να πτερνίσει την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά ο Κύριος, λέγει, και η Εκκλησία του δεν μπορεί, δεν θα μπορέσει ο διάβολος να την κατακριμνήσει και να την αφανίσει, διότι πηλεάδου ου κατησκήσου συναυτής. Εβραίος λοιπόν θα είναι ο Αντίχριστος, γι' αυτό θα έχει και ιδιαίτερα αδυναμία προς τους Εβραίους. Οι Εβραίοι θα τον έχουν ως ειδικών των βασιλέων πλέον και θα περιμένουν να κυβερνήσουν τον κόσμο ολόκληρον. Θα υποδεχτούν αυτό με τα χαράς, γιατί έτσι ελπίζουν να πραγματοποιηθεί το προαιώνιον όνειρόν τους περί παγκοσμίου Ιουδαϊκής Βασιλείας υπό τον Μεσσίαν του. Αυτή είναι η μανία των, αυτή είναι η προσπάθειά των. Αδερφοί μου, θα μείνω μένος εδώ διότι παρήλθεν η ώρα. Στην επομένη μας συνάντηση, με τη χάρη του Θεού, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, θα δούμε πλέον τον χαρακτήρα του Αντιχρίστου. Να τον δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας του. Λέγει, θα μείνω με αυτόν τον άνθρωπο για να γνωρίσω τον χαρακτήρα του. Και όταν δύο παιδιά γνωριστούν, ένα αγόρι με μία κόρη, δια το μέλλον της οικογενείας, δια μυστήριων γάμου, πάντοτε προσέχουν να ειδούν ο ένας τον χαρακτήρα του άλλου. Και αν οι χαρακτήρες τέλος πάντων σε ένα σημείο συμφωνούν, τότε προχωρούν προς το μέγα μυστήριο του γάμου, για να υπάρχει η κοινωνία, για να υπάρχουν τα τέκνα του Θεού στον κόσμο τούτον. Ο χαρακτήρας λοιπόν του Αντιχρίστου θα είναι αυτός ο οποίος θα μας απασχολήσει στην ερχομένη μας συνάντηση, την ερχομένη Τετάρτη, η ώρα 6:30 στον Άγιο Γεώργιο. Ως τότε θα μείνουμε πάντοτε με την πίστη στον Θεό μας, ότι Εκείνος θα μας φυλάξει υπό τη σκέπη Του. Δεν θα φοβηθούμε το θάνατο, δεν θα φοβηθούμε τα μαρτύρια, δεν θα φοβηθούμε τίποτα. Η ψυχή είναι ένα παφ, τσακ και έφυγε. Μετά το σώμα, ό,τι θέλει ας κάνει ο Αντίχριστος. Το κουφάρι είναι αυτό το οποίο πολεμά εδώ ο Κακούριος, όταν του λέγω γιατί πολεμάς τα παιδιά του Χριστού μου, και απαντά, τη δουλειά μου κάνω. Και όταν του λέγω γιατί δεν φεύγεις, εγώ λέγει δεν φεύγω γιατί δεν θέλω κουφάρια, λέγει, ψυχές θέλω να πάρω στο αφεντικό μου. Κουφάρια δεν θέλω. Το κουφάρι αυτό όταν μείνει, ούτε νιώθει ούτε τίποτε. Δι' αυτό δεν θα φοβηθούμε, διότι όταν θέλει ο Θεός, με ένα τσακ και έφυγε η ψυχούλα για τη βασιλεία του την επουράνιο. Αλλά δεν θα τον αρνηθούμε όμως τον Χριστό μας, αλλά θα μείνουμε πιστοί ως θανάτου για να μας αξιώσει της επουρανίου του βασιλείας. Αμήν. Φωσιλάρω Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μακάρος Ιησού ελθόντες επί την Ιουδήση, ειδόντες φως εσπερίνων υμνούμεν
Τούτος όλος ο κόσμος που είναι. Τέλος πάντων, όσο εδώ. Όποιος έπιασε, έπιασε.